Κατία. Καλημέρα, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και καλή επιτυχία. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή δύναμη. Καλώς ήρθατε. Γιάννη Σαρατάκος είναι πάντοτε εδώ κοντά μας. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας είναι το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα προς συζήτηση, πώς το βλέπετε τις διατάξεις του, πώς βλέπετε το πνεύμα του και αν θεωρείτε ότι μπορεί να δώσει έναυσμα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να πάει η χώρα σε περαιτέρω ανάπτυξη. Κύριε Παυλόπουλε, κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο 15ήμερο που συζητάμε για την πορεία της οικονομίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τώρα θα ακούσουμε τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, αναφορικά με την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε μια κραυγαλαία διάψευση προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων. Και τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βλέπουμε πώς θα τα διαπραγματευτεί. Και δεν το λέω επειδή εμείς είμαστε κάποιο είδος φετίχνη τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν το πετύχαμε. Αλλά διέψευσε και ο κύριος Τσακαλώτος. Αλλά από εκεί. Είπε ο κύριος Τσακαλώτος ότι δεν είχαμε πετύχει. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέω. Ναι. Δεν είμαστε κυβέρνηση εμείς, κύριε. Εμείς μην μπερδευόμαστε. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση. Ότι δεν ακολουθεί την το δικό μας επίτευγμα. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση, κύριε Παυλόπουλε. Εμείς στις εκλογές πήραμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά ήρθαμε δεύτεροι. Δεν τις κερδίσαμε, τις χάσαμε. Mm-hmm. Αυτοί που κερδίσανε τις εκλογές, τις κερδίσανε με κάποια προεκλογικά συνθήματα, παύλα δεσμεύσεις. Ένα από αυτά ήταν το χαμήλωμα των πρωτογενών πλεονασμάτων που το βρήκε έτοιμο από μας. Πώς το βρήκε έτοιμο? Με έναν λογαριασμό εγγυητικό, ναι, για τα χρήματα τα οποία έχει να δώσει η χώρα. Αυτό ένα, λεπτό, είχε ένα λεπτό. Αυτό, ένα αρμόδιος λεπτό. Υπουργός σας λέει. Η χώρα είναι δεσμευμένη να πιάνει στόχους. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Το λέει μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν το έλεγε μέχρι πριν τρεις μήνες, μέχρι και ο κύριος Στουρνάρας, άμα τον ρωτήσει κάποιος, θα πει ότι από τις 7 εβδόμου η χώρα είναι εκτός μνημονίων. Άρα λοιπόν πρέπει να πιάνει στόχους. Εμείς είχαμε ένα σχέδιο. Δεν λέμε στη Νέα Δημοκρατία, πάρτε το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης και κάντε το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει πείτε κάτι. Να σας πω κάτι, αυτό που λέει το κίνημα αλλαγής. Δεν μπορεί να είναι μόνη της η κυρία Λαγκάρ σε όλο τον κόσμο που να λέει ότι πρέπει να αλλάξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας. Και λόγω αυτής της πολιτικής που ακυρώνει το περιεχόμενο του συνθήματος ανάπτυξη για όλους, έχουμε μία διάψευση προσδοκιών αναφορικά με το ζήτημα της εισφοράς αλληλεγγύης, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι 1η-1η 2020 θα την καταργήσει, αλλά δεν την καταργεί. Με το ζήτημα της προκαταβολής φόρου, μας έλεγε επίσης ότι σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα από το 20 θα μπορέσει να πάει στο 50%, που δεν το κάνει. Και αυτά τα είχαμε πει και εμείς προεκλογικά, αλλά εμείς λόγω του ότι ήμασταν στη διακυβέρνηση της χώρας είχαμε μία κόπωση λόγω της πραγματικής πίεσης που υπέστη ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είπε κάτι για αυτά που μας έλεγε προεκλογικά αναφορικά με την παιδεία και την υγεία, ότι δεν θα ακυρώσει τις δικές μας προσπάθειες. Το ανοίγετε πολύ τώρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, το ανοίγω. Μα αυτή είναι η όλα θα γίνει η ανάπτυξη. Μα για όλα τα καλά, προσέξτε τώρα τι κάνετε εσείς. Για όλα τα καλά τα έχει βρει έτοιμα Μητσοτάκης. Για όλα τα άσχημα δεν έχει υλοποιήσει αυτά που έχει πει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Ό,τι καλό έχει κάνει το έχει έτοιμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι δεν έχει κάνει το έχει ξεχάσει γιατί είπε ψέματα. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε στη συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν παρέλαβε καμένη γη. Έτσι δεν είναι? Είπε δεν θα το χρησιμοποιήσει λέει ως επιχείρημα. Αν παρελάμβανε, όπως το χρησιμοποιούσε. Θα έλεγε παιδιά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε τον παρέλαβα. Παρέλαβε ό,τι παρέλαβε με τα δικά του και βρήκε μέσα στο πρώτο 15ήμερο 200 εκατομμύρια να δώσει ελάφρυνση στο έμφυα. Ποιοι? Τα έχει βρει ή νομίζω ότι τα περιμένει από 120 δόσεις μεταξύ μας. Δεν ξέρω από πού τα περιμένει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν παρέλαβε το παράδεισο. Μα προφανώς δεν παρέλαβε παράδεισο. Η χώρα χρεοκόπησε πριν από 10 χρόνια, έκανε 8 χρόνια στα μνημόνια, βγήκε από τα μνημόνια πριν από ένα χρόνο. Με και πόνο, τώρα, με δάκρυα. Τεράστιο πόνο. Τώρα με συγχωρείτε, επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Χριστίδου και νιώθω ότι πρέπει να το απαντήσουμε. Με ρωτάτε τι έγινε η κυρία που ήθελε να παρέμβει για τα φάρμακα. Και μου λέτε ότι τη φάγαμε. Δεν δούμε κανέναν εδώ πέρα. Πιστέψτε με ότι εδώ θα ακουστούν όλα.
Δεν δρώμε κανέναν. Επικοινώνησε λοιπόν, επικοινώνησαν οι συνάδελφοι από το κοντρόλ με την κυρία, να σας πω και το επίθετό της, γιατί με την κυρία Μοίρα, και συνεννοηθήκαμε να παρέμβει. Πείτε μου πότε, σας παρακαλώ πολύ. Αύριο με ζωντανή σύνδεση και όχι στο τηλέφωνο. Συνεπώς, κυρία Χριστίδου μου, σας το απαντώ άμεσα, γιατί αυτό δεν θέλω να το αφήσω να πέσει έτσι κάτω, να πιστεύετε ότι τρώμε κόσμο γιατί δήθεν προστατεύουμε τις φαρμακευτικές. Πόρο απέχετε από την πραγματικότητα. Κύριε Πρέβη, τι λέτε. Να τελειώσω και λοιπόν, εγώ, κύριε Παυλόπουλε, αν... πριν τη διακοπή να τελειώσω το σχόλιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μπορείς να μην τρώτε, αλλά να τελειώνω κι εγώ. Εντάξει, μιλάτε, να τα κάνω. Μην μας εγκαλέσετε τώρα, σας διακόψαμε πρόωρα. Αν είναι δυνατόν, εγώ να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση κάνει ένα λάθος στρατηγικού χαρακτήρα. Και εμείς την καλούμε τώρα που έχει η χώρα δυνατότητες να πάει να διαπραγματευτεί. Δεν είναι απλό κυβερνητικό λάθος. Θέλετε τώρα εσείς τα πλεονάσματα. Δεν είναι, να πάει, δεν να πάει... δεν είναι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι λάθος της κυβέρνησης. Είναι λάθος για τη στρατηγική πορεία της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα, ότι μέχρι και ο κύριος Τσακαλώτος διέψευσε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τζανακόπουλο. Μα δεν το καταλάβατε καλά. Πώς. Είπε δεν ήταν υπογεγραμμένο, δεν ήταν συμφωνημένο. Ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Γιατί όταν λέτε ότι σας δώσαμε στο χέρι τη μείωση των πλεονασμάτων, πρέπει να ισχύει. Τώρα κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Το δικό μου. Όχι, που δεν το έχετε καταλάβει εσείς. Εσείς δημοσιογράφος είστε και κάνετε με τρόπο διερευνητικό για να καταλάβουν οι ακροατές. Να σας πω. Βεβαίως. Παρακαλώ. Λοιπόν. Πώς δεν το έχουν καταλάβει αυτοί που λένε αυτό το επιχείρημα. Η χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να ψηφίζει μέτρα. Γιατί είναι έξω από τα μνημόνια. Δεν ισχύει πια αυτό που ίσχυε από το 10 μέχρι τον Αύγουστο του 18. Η χώρα πρέπει να πιάνει στόχους. Ναι. Το πώς θα φύγουμε εμείς από εδώ που είμαστε για να πάμε στο κέντρο της Αθήνας, θα το επιλέξουμε εμείς. Αρκεί να πάμε στην ώρα μας και ασφαλής στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στο τι προσκέφθηκε. Το προσπάθω. Όχι, δεν είναι προσωπικό, αλλά είναι βασικό. Θα το καταλάβουμε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε μείωση φόρων. Μείωση φόρων έγινε. Σε τίτλους, κύριε Πλεύρη, έχουμε και άλλα θέματα που σας αφορούν, γιατί είστε γνώστης. Μείωση φόρων έγινε. Μείωση φόρων έγινε. Και έγινε πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φανταζόταν ο καθένας. Δεν λέω μόνο για τον ένφια, 22% πήγε 9%. Το αντιλαμβάνονται αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματές και αυτοαπασχολούμενοι. Και απευθύνομαι και σε δημοσιογράφους που είναι και αυτοαπασχολούμενοι. Στα 10.000 ευρώ δηλαδή γλιτώνει 1.300 φόρο ο καθένας. Γιατί άκουσα και από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε αφορά τα εισοδήματα μόνο μέχρι 10.000 ευρώ. Και αυτός που δηλώνει 20.000 ευρώ, επειδή είναι κλιμακωτή φορολογιά, στα πρώτα 10.000 ευρώ κερδίζει. Επιχειρήσεις. 29 το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πάει, το πήγε 28 λίγο πριν τις εκλογές. Πάμε 24 και 20 από το επόμενο. Ναι, 5% στα μερίσματα. Βρήκατε έτοιμα αυτά. Βρήκατε έτοιμα. Ακούστε, έχουμε μια διπλή. Σας λένε ότι βρήκατε μια χώρα η οποία είχε βγει από την. Μισό λοιπόν. Έχουμε μια διπλή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ αντικρουόμενη. Τη μία φορά στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας έλεγε. Μήπως θα πειράξετε το αφορολόγητο, γιατί πού θα βρείτε τα λεφτά, το θυμόσαστε ότι αναφέρονταν, πού θα βρείτε τα λεφτά, μη πειράξετε το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο δεν πειράσετε. Το άλλο είναι τα βρήκατε όλα έτοιμα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που υπόθηκε και προηγουμένως. Εμείς δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο για τον ένφια από τις 120 δόσεις που πιστεύει κόσμο που θα μπει και επιπλέον για τα εισοδήματα του 19, επειδή όλο αυτό θα κριθεί το 20, σε μεγάλο βαθμό πιστεύουμε. Και στις πιο ειλικρινές φορολογικές δόσεις. Παραλάβατε μια χώρα που είχε και ένα μεγάλο μαξιλάρι. Δεν μπορείτε να το παραβλέπετε. Εμείς, αυτό. Προσέχτε, αυτό επειδή δεν παραβλέπουμε τίποτα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χώρα. Τιμωρήθηκαν για αυτά που έκαναν και αυτά που δεν έκαναν. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χώρα το 2015 και μέχρι να κλείσει το μνημόνιο τον Αύγουστο πληρώνονταν όλα και έλεγε ότι παραλάβαμε καμένη γη και το ερώτημα είναι πώς πληρώνονταν όλες τις υποχρεώσεις της χώρας. Εμείς τι λέμε. Υπήρξε μια καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνουμε το πρώτο οκτάμινο και ένα χρέος στο μνημόνιο. Προφανώς από εκεί και πέρα η χώρα μπήκε σε μια ροή με φοβερή πίεση για τη μεσαία τάξη και με τρομακτική φορολογία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που σου λέει δεν μπαίνω στη λογική να παρουσιάσω κάτι χειρότερο από ό,τι είναι για να πάω να καρποθώ. Εμείς λέμε πάμε και κάνουμε το πρόγραμμά μας το οποίο το υλοποιούμε
Είναι αμήχανη πλευρά της αντιπολίτευσης βλέποντας μείωση φόρων που δεν φανταζόταν ότι θα γίνει ποτέ. Τρέχουμε τα επενδυτικά σχήματα χωρίς παροπίδες και το ελληνικό και το χρυσό. Αλλά, 17 φαρμακευτικές εταιρείες δεσμεύτηκαν για 420 εκατομμύρια επενδύσεις λόγω του αναπτυξιακού clawback που προαναγγέλθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι στα προσεχώς, δεν είναι. Όχι στα προσεχώς, προσεχώς εννοείται το αν θα γίνουν επενδύσεις. Μόλις σας παραδεχθήκατε ότι η υπόθεση του ελληνικού το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήταν πιο περίπλοκη από όσο πιστεύατε. Με συγχωρείτε, προφανώς ήταν πιο περίπλοκη και ξεκινήσαμε στην επίλυσή του. Ναι. Διότι εδώ πέρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις με υπουργικές αποφάσεις που χαρακτήριζαν μια αεροπλάνα της Ολυμπιακής και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Και κάποιοι τις είχαν βγάλει αυτές τις υπουργικές αποφάσεις. Και προφανώς είχε πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό τρέχει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Δεν ήταν μόνο θέμα των αποφάσεων. Ήταν θέμα, προσέξτε. Να σας το πω. Δεν ο ελληνικός χρυσός που είχε κερδίσει. Γιατί δεν πήγε η Παυλόπουλε. Δεν έχει μπει ακόμα η πρώτη μπουλντόζα. Μα, πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός του καζίνου θα γίνει για να ολοκληρωθεί. Αλλά εγώ σας λέω, ωραία, εμείς θα βάλουμε τις μπουλντόζες ή θα βάλουμε τις μπουλντόζες. Να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε. Στον ελληνικό χρυσό που είχαν κερδίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ήταν μέσα στα συρτάρια. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Για πάμε. Όχι, πάμε λίγο παρακάτω. Ακούστε, εγώ θέλω να ακούσω ξεκάθαρα. Το 22 στο 9 το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος ή όχι. Πάμε μαζί. Πάμε παρακάτω. Καλό είναι. Όχι απλώς καλό είναι. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Τι θέμα υπάρχει με τον κύριο Σαμαρά. Λέγατε ότι ο κύριος Σαμαράς υπήρχε μια πληροφορία ότι θα πάει για αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Ξαφνικά ακούσαμε τον κύριο Πέτσα, είπε ο κύριος Πέτσας ότι δεν θα γίνει αντιπρόεδρος. Ξαφνικά βρέθηκε αντιπρόεδρος της Κομισιόν Έλληνας, μόνο που είναι ο κύριος Σαμαράς. Ακούστε. Η διαδικασία στους επιτρόπους είναι μια δυναμική διαδικασία. Την πολιτική ουσία, κύριε Πλεύρη. Σας λέω, στην πολιτική ουσία, αν υπήρχε θέση αντιπροέδρου τη στιγμή. Υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα. Α. Ούτε χαρτοφυλάκιο δεν υπήρχε. Προέκυψε. Και αυτή τη στιγμή προέκυψε σίγουρα και θα σας πω και γιατί προέκυψε. Για πείτε μου. Υπάρχει Ιταλός πρωθυπουργός, ο οποίος πίστευε ότι θα γίνει αντιπρόεδρος και τελικά δεν έγινε αντιπρόεδρος. Και έχει πάρει το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας. Ναι, εδώ όμως Έλληνας έγινε αντιπρόεδρος. Απλώς δεν έγινε ο κ. Σαμαράς. Ναι, αλλά είναι δυναμικές διαδικασίες. Δεν προκαταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Σαμαρά. Κανένα θέμα και αντιθέτως. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει στηρίξει όλες τις αποφάσεις και μάλιστα και προχθές ήταν στη δικαιοσύνη για να έρθει και να αποκαλύψει με τη δική του μήνυση που έχει κάνει και προκύπτουν αυτές από τις παραιτήσεις. Δικό του θέμα είναι αυτό. Δεν είναι απλώς δικό του θέμα. Το να γίνονται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου να θυγούν πρόσωπα και καταστάσεις και πολιτικοί είναι κεντρικό θέμα όλης της παράταξης και όσων πιστεύουν στους δημοκρατικούς θεσμούς. Εδώ κατονομάζει τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό. Κατονομάζει όσα, και το ερώτημα όσα είναι, αναφέρονται στην επιστολή του κ. Αγγελή. Ναι, εάν η πολιτική σας θέση σας είναι ότι εάν αποδειχθεί αυτό που καταγγέλλεται, πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί όσοι εμπλέκονται. Θα σας πω ποια είναι η θέση μου και έρχεστε σε ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση πώς έχει ξεκινήσει. Απάντηση θα μου δώσετε. Απάντηση θα σας δώσω. Το σκαμνί να κάτσουν ένα στοιχείο θέση. Όχι, το σκαμνί θα κάτσουν. Θα σας πω τι θα γίνει ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει ξεκινήσει από μια παρέτηση ενός αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που καταγγέλει πρόσωπα. Όχι, γιατί να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε ότι είναι μια αιμονή, μια αιμονή του Πλεύρη. Λοιπόν, αυτή να ακούσει μια καθαρή θέση. Θα σας πω η καθαρή. Μα άμα δεν με αφήσετε. Τι λέει ο Πλεύρης στον Νεοδημοκράτη. Αν ο Τσίπρας, αν αποδειχθεί σκευωρία, πρέπει να πάει εκεί στη δικαιοσύνη ή όχι. Η δικαιοσύνη αποδεικνύει τις σκευωρίες. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι η δικαιοσύνη που κάνει την έρευνα ένα εισαγγελέα, εάν κρίνει και τα νέα στοιχεία τα στείλει στη Βουλή. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκινά η έρευνα. Ναι. Προφανέστατα πηγαίνοντας ένα φάκελο στη Βουλή, ναι, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια? Το αν αυτή η διαδικασία είναι εξεταστική, ναι, είναι προανακριτική, είναι οτιδήποτε, είναι θέμα το οποίο θα το κρίνει η Βουλή. Αλλά δεν μπορεί η Βουλή να αγνοήσει. Είστε μέλος της Βουλής. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Μην μου λέτε η Βουλή δεν αόριστα. Μπορεί η Βουλή να αγνοήσει φάκελο. Η θέση του κ. Πλεύρη είναι ναι στην Εξεταστική Επιτροπή καταρχήν. Προφανώς ναι στον έλεγχο. Με τον τρόπο που θα γίνει ο έλεγχος εξεταστική προανακριτική θα κριθεί από αυτό το οποίο θα στείλει. Αλλά επί τη αρχή, αν έρθει φάκελο από τη Βουλή, θεωρώ προφανέστατο ότι πρέπει να εξεταστεί. Τώρα μας λέτε αυτό που έλεγε και ο κ. Ζαχαριάδης. Ο κ. Ζαχαριάδης έλεγε. Μα από τη στιγμή που δόθηκαν, κατονομάστηκαν πολιτικά πρόσωπα, τι να κάνει η Βουλή δηλαδή. Να μην τα εξετάσει. Πείτε τα, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, κύριε Ζαχαρία. Ακούστε. Ακούστε. Στη θέση ακούστε. Όχι. Εμείς αυτό δεν που. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, είναι ο ρεαλισμός. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε ξεκάθαρα. Γιατί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει. Όταν ήρθε ο φάκελος της Βουλής για τον κύριο Πολάκη, ζήτησε να πάει με τον νόμο που υπερευθύνει ο Υπουργός. Εμείς εγκαλούμε και τελειώνουμε.
τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες του, όχι το αν έκανε ή δεν έκανε έρευνα, ότι αίσθησε μάρτυρες. Αίσθησε τη σκευωρία. Και αυτά όλα θα τα δείτε στην πορεία. Για πείτε μας, να πάω σε διάλειμμα ή να απαντήσει. Τους αποχαιρετάμε. Να τους χαιρετήσω μετά. Απαντήσουμε. Ωραία, απαντήστε κύριε Ζαχαλιά, δελάτε. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ορίσει ως επίτροπο το μόνον Έλληνα πολιτικό από το συντηρητικό χώρο που ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι καλό. Όπως επίσης, καλό είναι και το γεγονός ότι πήρε ένα χαρτοφυλάκιο. Πώς το συνδέεται αυτό το πολιτικά. Δηλαδή, ο Σαμαράς έχει κόπη επειδή ήταν αντίον των Συμφωνίων των Πρεσπών. Δεν το ξέρω. Μα πώς λέτε, εγώ δεν γιατί μου φωνάζουν από το κοντρόλ ότι έχουμε Νέα Δημοκρατία. Κύριε, πριν τις εκλογές. Απαντήστε σε αυτό που λέει ο κύριο Πλεύρητο. Αν έρθει φάκελο, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θα μας πει. Πριν τις εκλογές είχαν τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Βορύτη και τον κύριο Γεωργιάδη να κάνουν εξωτερική πολιτική. Και μετά βάλαν υπουργό εξωτερικών τον κύριο Δένδια, που είναι εξαιρετικά μετριοπαθής και έχει ήπια στάση, και τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, που είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, το άλλο ισχύει αυτό το οποίο δήλωσε χθες και ο κύριος Λάπας. Εμείς είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε διάλογο, σε συζήτηση, καμία σκιά. Καμία σκιά από πουθενά. Κάτι, όμως. Είναι ένα διεθνές. Είναι ένα διεθνές. Άρα θα πείτε, ναι. Αυτό. Αν στείλει φάκελο για παρεμβάση στη δικαιοσύνη, να δούμε τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρώτα διαβάζουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεθοδολογία. Πρώτα διαβάζουμε, πρώτα μελετάμε, μετά τοποθετούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Ζαχαριάδη. Διάλειμμα και